φυσικά ότι έχουμε μεγάλη παρατηρητικότητα, παρατηρήσαμε το εξής. Άμα δείτε λίγο τις περσινές εκπομπές του πρωινού μου, του Μέγκα και τις φετινές, κάτι που μας κάνει τρομερή εντύπωση είναι η αλλαγή της Σάσα στα μάτι. Επειδή γενικότερα ναι, μεν τα λέω όλα έξω από τα δόντια, είναι διακριτική σαν παρουσία, έτσι όσον αφορά την εμφάνιση εννοώ, έχουμε παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία έχει δώσει μεγάλο βάρος στην εμφάνισή της. Και βλέπουμε μια γυναίκα με μάλι Φραντζέσκα μου φτιαγμένο πολύ, το μακιγιάζ της. Είναι πολύ ωραίο, κρίκους, είναι πολύ σεξι. Μήπως έχει κάτι που, κάποιο λόγο που το κάνει. Περνάει μήνυμα. Προσωπική ζωή. Αυτό λέω, μπορεί να γίνει μια. Είναι in love. Δεν το γνωρίζω, εικάζω. Πάντως πέρυσι, παιδιά, τη θυμόμαστε όλοι, με πιο... Θύμα, πώς πες το. Χύμα, ναι. Ήταν αγοροκόριτσο, ρε παιδί μου, στον ντύσιμό της. Ήταν πάρα πολύ απαλό το μακιγιάζ της, είχε συνήθως τα μαλάκια της μαζεμένα. Του τύπου μόνη μου, έτσι, όχι από το κομμωτήριο. Ενώ φέτος τη βλέπουμε πιο σεξι και της πάει, γιατί είναι και ένα 80 γυναίκα η Σάσα στα μάτι. Με τον μπούστο το ωραίο που το αναδεικνύει. Πιο έντονο κραγιόν, βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί αρκετά κόκκινο κραγιόν. Πολύ μεγάλα σκουλαρίκια, μα φαίνεται αυτό. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει. Μεγάλη πάμε διαφορά. Να δούμε το βίντεο, Ιωάννα μου, για να λυθούν και απορίες του Στάθη όσον αφορά τις διαφορές. Και επειδή θα δείτε πλάνο του πέρσι με το σήμερα, θα καταλάβετε κι εσείς και θα πείτε όντως, γιατί και εμείς αυτό είπαμε. Μία διαφορετική σεξι πλευρά λανσάρει το τελευταίο διάστημα η Σάσα στα μάτι, που φέτος έχει αποφασίσει να μας δείξει την θηλυκή πλευρά της. Η περσινή τηλεοπτική της εικόνα που παρέπεμπε σε ατίθασο αγοροκόριτσο δεν έχει καμία σχέση με την φετινή που η Σάσα στα μάτι αναδεικνύει την σεξι θηλυκή της πλευρά. Πέρσι, η Σάσα στα μάτια εμφανιζόταν επιμελώς ατιμέλητη, με ελαφρύ μακιγιάζ και με μπλουζάκια που έκρυβαν τον μπούστο της, ενώ έδειχνε να αδιαφορεί για τη θηλυκότητά της και την τηλεοπτική της εικόνα. Δεν είναι όλη τυχαίροι, Γιωργάκη μου, στην τηλεόραση. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Κι άλλοι κάνουν νούμερα, δεν τα παίρνουνε. Για να δούμε τι είπε. Βρε Σάσα μου, δηλαδή, σταμάτα. Και άλλοι κάνουν επιτυχίες, δεν τα παίρνουνε. Τέτοια λες και μετά ξεκινάνε τα blog όλη τη μέρα και δεν προφέρουνε. Μα ψέματα είναι, μα δεν το λέω, γενικά το λέω για εσάς. Τις εντυπώσεις κέρδιζε η αθυροστομία της, ενώ σε δεύτερη μοίρα έμπαιναν τα προσόντα της που δεν είναι λίγα. Καθώς η Σάσα είναι εκρηκτική ξανθιά, πανύψηλη και με μπούστο που πέρσι έκρυβε με τις στιλιστικές επιλογές. Δεν είναι ωραίο το παιδί αυτό. Τσουκουρτάς. Βγάλε τα Pac-Man από τους ώμους σου και συζητάμε μετά. Βγάλε τα Pac-Man από τους ώμους σου και συζητάμε μετά. Τα πράγματα ωστόσο φέτος έχουν αλλάξει. Η Σάσα προφανώς κατάλαβε πως παίζεται το παιχνίδι στην ελληνική showbiz και στην τηλεόραση και σκέφτηκε πως αν θέλει να παραμείνει στο χώρο θα πρέπει να φτιάξει την δημόσια εικόνα της, χωρίς όμως να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά που την έκαναν να ξεχωρίσει, δηλαδή τα βιτριολικά σχόλιά της. Έτσι, ανακάλυψε την τηλεοπτική θηλυκή της πλευρά. Κάτω δίκη μου, κάτω δίκη μου! Κάνει, κάνει, γιατί δεν θέλουμε... Συγγνώμη, εγώ βλέπω μια ημιτασιόν πετρούλα. Τι να κάνουμε, δεν μπορώ να λέω φυσική πετρούλα. Κάτω εσύ, είστε και ημιτασιόν, αγάπη μου. Κουνιούνται τα δικά σου, είναι πετρωμένα. Άλλαξε τις στιλιστικές επιλογές και διαλέγει πουκάμισα που επιτρέπουν στο σκηνοθέτη να κάνει καλά τηλεοπτικά πλάνα, εστιάζοντας στο μπούστο της, αλλά και στην ενίσχυση της θηλυκής της πλευράς. Επίσης, φροντίζει να είναι το μαλλί της καλοκτενισμένο και φυσικά είναι εμφανής και η αλλαγή στο make-up, που φέτος είναι έντονο και τονίζει περισσότερο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η Σάσα, μάλιστα, πρόσφατα επισκέφτηκε τον Βασίλειο Κοστέτσο, ο οποίος έχει βάλει το χεράκι του για την στιλιστική της αυτή αλλαγή. Α, μπράβο, είδες, θα είπα εγώ που είμαι άσχετος, αλλά το βλέπω το θέμα. Εγώ να πω κάτι άλλο τώρα. Παρακαλώ. Τι ξέρω, μπορεί να είναι και ερωτευμένη. Μπορεί. Αλλά λέω μήπως, επειδή η αλλαγή έγινε τώρα πρόσφατα, ας πούμε, μήπως οφείλεται στην παρουσία της Μέρη Σνατζάκη. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Αποκλείεται. Αλλά μήπως αυτό την έκανε να αλλάξει, ας πούμε. Ότι φοβάται, ας πούμε, που θα είναι δίπλα της μια τόσο όμορφη κοπέλα όπως η Μέρη Σνατζάκη και προσπάθησε και αυτή να βγάλει τη θηλυκή της πλευρά. Δεν είπα εγώ να φοβηθεί κάτι τέτοιο. Απλά επειδή έχει δίπλα της έτσι μια τόσο όμορφη παρουσία, είπε μήπως έτσι να αλλάξει και αυτή, να γίνει έτσι λίγο πιο ελκυστική. Πιο... Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Σάσα στα μάτι δεν πουλάει προς ομορφιά, πουλάει το λόγο της. Το λόγο της και το ταλέντο.
σωστά. Όχι ότι το κάνει η Μέρη αυτό. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Τίποτα από τα δύο δεκαετία. Τίποτα. Τι? Application παρουσιάζει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι τυχαίο και δεν έχει ξεκινήσει από τότε που είναι η Μέρη. Έχει ξεκινήσει πολύ πριν πάει η Μέρη στην εκπομπή. Αλλά το είχε μάθει ότι το ξέρω. Παιδιά, και προετοίμαζε το έδαφο. Ναι, αυτό έκανε ακριβώ Στάθη που πήγε στο Βασίλειο τον Κωστέτσο και πήρε και τον καλύτερο make-up artist και το μωτή. Πώ το σχολιάζετε ότι πήρε το Βασίλειο Κωστέτσο? Πρώτα απ' όλα έχει εξαιρετικά ρούχα. Ναι, εξαιρετικά ρούχα ο Βασίλειο Κωστέτσο, αλλά ξέρω εγώ, μου κάνει εντύπωση που έχει στη λίστα. Ναι, και υψηλή ραπτική. Δεν έχει μόνο υψηλή ραπτική ο Βασίλειο Κωστέτσο. Έχει χαμηλή. Καλά, από μόνος του έχει και ρούχα. Είναι σχεδιαστής μόδας, ναι. Μάντε, γι' αυτό το εννοώ λέω. Εννοώ ότι έχει και ρούχα. Υψηλή ραπτική συνηθίζεται με ρούχα που ίσως δεν μπορούμε να φορέσουμε σε μία εκπομπή πρωινή. Γι' αυτό το λέω για του εκπομπέ. Εντάξει, εγώ για τον Βασίλειο Κωνσταντζέ, επειδή είναι από του καλύτερου σχεδιαστές στην Ελλάδα. Έχει δηλαδή ρούχα όμως να βάλει και για εκπομπή και για όλα. Η Φέη Σκορδά, παιδιά, ποιον έχει στη λίστα? Όλοι αυτόν που έχουν και οι υπόλοιποι. Όχι. Θα μου κάνει εντύπωση αν η Φέη Σκορδά ντύνεται από έναν άνθρωπο που ντύνει όλους τους υπόλοιπους στην εκπομπή και εσάς σταμάτησε το δικό της. Εν καιρό κρίσης θα τα περιμένεις όλα. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα, ο Βασίλος Κωστέτσος δεν είναι στη λίστα της Σάσας. Απλώς τη βοηθάει σε κάποια ρούχα και τη δίνει κάποια ρούχα. Γιατί π.χ. αυτό φορά εδώ, ξέρω τι εταιρεία είναι, γιατί το έχω και εγώ το ίδιο το καρό. Δεν είναι Βασίλος Κωστέτσος, είναι μια εταιρεία πιο έτσι. Τέλος πάντων, έχει όμως έναν άνθρωπο που τη βοηθάει, ρε παιδί μου. Καμία σχέση με πέρυσι. Δείχνει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την εμφάνισή της. Εγώ πιστεύω. Έρωτας είναι η αιτία. Ότι είναι έρωτας πρώτα απ' όλα, γιατί φαίνεται γενικότερα ανανεωμένη. Λάμπει πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, νομίζω ότι μπορεί να ξέρεις, όταν ηρεμήσει λίγο και βρίσκεται το ρυθμό σου σε μια εκπομπή όπως είναι το πρωινό μου, γιατί και η Σάσα έμενε τόσα χρόνια στις εφημερίδες, αλλά τον τελευταίο καιρό είναι στην τηλεόραση. Άρχισε να ασχολείται με την εμφάνισή της. Γιατί προείχε η παρουσία της στην τηλεοπτική όσον αφορά το λόγο, τα θέματα της και αυτά. Άρα η ατάκα της άλλης έβαλα στήθος, εγώ έβαλα μυαλό, έβαλε και εμφάνιση. Καλά, αυτό δεν υπήρχε. Δεν το έχει γράψει ιστορία η ατάκα της. Δεν υπήρχε. Αλλά μου αρέσει που άλλαξε και την εμφάνισή της. Κουνά το εσύ να μυαλό κουνιέται. Αυτό είναι που είχε γίνει πέρυσι που λένε ότι είχε προκύψει όλο αυτό το. Ναι, είχε απομακρυνθεί, ουσιαστικά είχε απολυθεί η Σάσα και επέστρεψε. Και η κοπέλα την επέστρεψε δυναμικά. Δυναμικότατα. Πάντως, παιδιά, τηλεόραση κάνουμε, η εικόνα μας είναι πολύ σημαντική. Και καλά κάνει η Σάσα στα μάτια και προσέχει τον εαυτό της και ντύνεται ωραία. Και μπράβο της, παιδιά, που εξελίχθηκε. Ναι, σαφώς. Μόνο καλό είναι αυτό. Μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμάς. Λοιπόν, τώρα εδώ όμως θα πάμε σε άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα. Πολυσυζητημένα τον τελευταίο καιρό, Ιωάννα μου. Αναφέρομαι στην Ιωάννα Πηλιχού και στην Πηνελόπη.